Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν βρεθεί στην ανάγκη να απαντήσουν στη διεθνοποίηση που έχει πετύχει η ελληνική πλευρά. Ειδικά μετά την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, βλέπουμε τους Τούρκους να προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να αναφέρονται στα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο επιθετικό. Το έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν στον ΟΗΕ, προσπάθησε να το κάνει και στην Σύνοδο. Αλλά τελικά του γύρισε μπούμεραγκ. Ο Ερντογάν έπεσε στην παγίδα που πήγε ο ίδιος να στήσει. Διότι βλέπει ότι δεν έχει βγει κουαόκα ότα ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στην Ευρώπη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι τα τουρκικά μέσα κρατούν το θέμα χαμηλά. Διότι αν έδιναν όλες τις πληροφορίες που θα έπρεπε να δώσουν, θα έπρεπε να πούν ότι είχαμε στην πραγματικότητα μία Ελλάδα η οποία συνδιαλέγεται με τους εταίρους. Ότι κατατρόπωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, έτσι, αλλά τον ταπείνωσε, ναι, κτλ. Δεν ακριβώς υπάρχει αυτό. Άρα το ότι ο Ερντογάν αισθάνεται την ανάγκη σε διεθνή φόρα να απαντήσει στην ουσία στην ελληνική πολιτική σημαίνει ότι η δική μας πολιτική έχει αποτέλεσμα. Δεν το βλέπω, να είμαι ειλικρινής. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έχει ήδη περάσει το πεδίο, απλά νομίζω το περνάμε και το ξεχνάμε. Α, για πείτε μας. Πέρυσι είχαμε 2.700 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και τώρα πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος, δηλαδή πριν να έχουμε ένα τρίμηνο μπροστά μας, είναι 8.000, δεν σας λέει κάτι αυτό? 8.000. Απόλυτα. Ναι, και το θεωρούμε ότι είναι κάτι το αποδεκτό από την πλευρά μας. Κάτι γνώμη. Ξέρετε τι γίνεται, ακούω την άποψη ή τέλος πάντων υπάρχει αντίληψη ότι αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία την Τουρκία και ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος και να ξεκινήσουμε μια κλιμάκωση της κρίσης. Προφανώς ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά ξέρετε, όλο αυτό νομίζω μας οδηγεί σε μια κατάσταση αυτοεφοπλισμού ή εθνικής αυτοχειρίας. Όταν πρόκειται να προασπίσεις, ξέρετε, την εθνική σου κυριαρχία και την εδαφική σου ακεραιότητα, πρέπει να πας ακόμη και σε σύγκρουση. Κοιτάξτε, την κόκκινη γραμμή τη βάζει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Δεν μπορώ να σας πω εγώ δηλαδή ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Η άποψη δικιά μου είναι οποιαδήποτε παραβίαση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εθνικής κυριαρχίας πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν μπορείς δηλαδή να τον αφήνεις στον άλλο ασίδωτο. Η Τουρκία ασίδωτο. Σας είπα προηγουμένως κάποια νούμερα. Δεν αναχαιτίζονται αυτές οι προσπάθειες. Υπέρπτιστη είναι, κύριε Δεσπότοπλε. Είναι η πτήση ενός τουρκικού αεροσκάφους πάνω από λίγο. Είναι παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Σαφώς. Και αναχαιτίζεται από την αεροπορία. Αν λοιπόν λέω. Υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσει. Συγγνώμη για διακοπή. Να το αναχαιτίσει η μία και άλλη να το καταρρύψει. Εσείς λέτε να το καταρρύψουν. Αν λοιπόν. Εγώ δεν λέω τίποτα. Όχι, σας αυτά. Ένα λεπτό λίγο πολύ. Μην με προβοκάρετε. Μην με προβοκάρετε. Δεν σας προβοκάρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν σας διέκοψα. Τώρα δεν θα μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση όπως κάνουν οι πολιτικοί. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ανεξάρτητα από αυτό που λέω. Μπορείτε να μην θέλετε να απαντήσετε. Λοιπόν, αυτό, δεν θα, λέω, δεν θα με βάλετε εσείς να απαντήσω αυτό που θέλετε. Όχι, παρακαλώ. Εντάξει, αφήστε με. Ναι, ωραία, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λέω ότι αν λοιπόν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είπα να απαντήσουμε τώρα. Το πότε θα απαντήσουμε ή πότε θα πατήσουμε το κουμπί είναι πολιτική απόφαση. Ναι, σωστά. Έτσι. Λέω, αυτό όμως το να λέμε ότι αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, κάποια στιγμή, επειδή η κρίση έρχεται, εγώ έτσι το βλέπω, θα το βρούμε μπροστά μας. Άρα λέτε ότι θα πατήσει το κουμπί πρώτος ο Ερντογάν. Εγώ λέω ότι θα μας προκαλέσει τόσο πολύ, στην εθνική μας κυριαρχία θα μας προκαλέσει, ώστε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αυτοφυπλιστούμε. Αυτό λέω. Δηλαδή, όταν θα πάει, θα κάνει κάτι ο Ερντογάν και θα πάει να στήσει ένα γεωτρητικό σκάφος στα 7 μίλια, εάν εμείς θεωρήσουμε ότι η κόκκινη γραμμή είναι στα 6, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Νομίζω απάντησα και νωρίτερα ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανάλογη αντίδραση. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολιτική απόφαση. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω, καταλαβαίνω και επιμένω σε αυτό ότι η Τουρκία προσπαρακαλάει πραγματικά να κάνουμε εμείς το λάθος και να πέσουμε στην παγίδα της ενίσχυσης της έντασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι χωρείς κυριαρχικά σου δικαιώματα ή ότι συζητάς θέματα κυριαρχίας. Αν το είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε αυτή την ένταση με την Τουρκία. Αν ξέραν οι Τούρκοι ότι εμείς θα αποδεχόμασταν de facto καταστάσεις, δεν θα είχαμε την ένταση αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η θέση της πολιτικής ηγεσίας σε περιστατικά τύπου ημείων δεν είναι συζητά. Είναι πρώτα και με αυτόν που θα ανέβει σε ελληνικό έδαφος και μετά ρωτάμε ποιος είναι. Αυτό όμως είναι διαφορετικό. Κύριε Δεσποτόπουλε, από το ίδιο ερώτημα που κάναμε στον κύριο Τζούμι και σε εσάς. Εάν αυτό που λέει ο στρατηγός έρθουν και ποντίσουν ένα καλώδιο, αρχίζουν να τρυπάνε, τι κάνουμε εμείς εκείνη τη στιγμή? Πρώτα απ' όλα, καταρχάς έχουμε παραβίαση ενθούς δικαίου. Ειδικά σε οριοθετημένη περιοχή ΑΟΣ, παράδειγμα στην οριοθετημένη ΑΟΣ που έχουμε με την Αίγυπτο, θα πρέπει να έχουμε μια δυναμική απάντηση.
Μάλιστα. Έτσι, αλλά δυναμική απάντηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι. Δυναμική απάντηση σημαίνει αυτό που είδαμε το καλοκαίρι. Σκανδάλι του 20. Να θυμίσουμε το καλοκαίρι του 20 είχαμε και επακούμβηση. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, εγώ πιστεωρώ ότι ο στρατός μας κάνει εξαιρετική δουλειά και στη θάλασσα και στον αέρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι αρχικά ότι η Τουρκία δεν θέλει μια ολική αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Διότι ξέρει ότι θα έχει ένα αβέβαιο, τουλάχιστον αβέβαιο. Αυτό που γίνεται τώρα όμως, κύριε Σκοτόπουλο, τι είναι, δεν προσπαθεί, είναι ολική αντιπαράθεση. Ενώ ολική στρατιωτική αντιπάραθεση. Να κάνει πόλεμο δηλαδή με την Ελλάδα, συγγνώμη να το διευκρινίσω. Ναι. Όμως τι πιστεύω ότι η Τουρκία προσπαθεί να κάνει. Έχει ξεκινήσει να δημιουργεί μια ένταση. Όντως με υπερπτήσεις, με προσπάθειες παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου μας, εργαλειοποιεί τους μετανάστες, έχουμε πολύ αυξημένες ροές. Μπορεί να βγάλει και κάποιο ερευνητικό σκάφος. Τι θέλει να κάνει, θέλει να μας οδηγήσει σε έναν διάλογο εφόλης της ύλης. Και όταν η Τουρκία λέει διάλογο εφόλης της ύλης, εννοεί γκρίζες ζώνες, αποστρατικοποιήσεις, μοίρασμα του Αιγαίου, πράγματα που φυσικά η ελληνική πλευρά δεν δέχεται και ορθώς δεν δέχεται να συζητήσει. Άρα, τι σκέφτεται πιθανά Ερντογάν, να κάνω ένα τοπικό επεισόδιο τύπου ημιών. Για να αναγκάσω την Ελλάδα να έρθει να συζητήσει. Αυτό που έγινε τώρα, να το πάμε πάλι στο στρατηγό. Το θέμα είναι ότι μπορεί, επειδή έχει και την πρωτοβουλία η Τουρκία, θα μπορεί να φτιάξει ένα επεισόδιο, ακόμη και μια προβοκάτσια, αν θέλει, ας πούμε, για να πάει το επόμενο διάστημα σε μια κρίση.